Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Εκλογές 2023. Πάμε να ολοκληρώσουμε και τον κύκλο των εμφανίσεων των υποψηφίων δημάρχων, περιφερειαρχών, υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, περιφερειακών συμβούλων. Μαραθώνιος μεγάλος, όπως αντιλαμβάνεστε. Λίγη ώρα λοιπόν πριν ολοκληρώσουμε τον κύκλο βάση νόμου των εμφανίσεων, να πάμε μέχρι την Σαντορίνη με την τεχνολογία. Μέσω Skype να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο της Σαντορίνης, με τον Δήμαρχο Θήρας, τον κύριο Αντώνη Σιγάλα. Καλησπέρα κύριε Σιγάλα. Καλησπέρα σας κύριε Στρογγύλη, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές μας. Είμαστε λίγη ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες, τελευταία εμφάνιση βέβαια και η δική σας, όπως και των υπολείπων συναδέλφων σας. Πώς κύλησε η προεκλογική περίοδο στην όμορφη Σαντορίνη, πώς βλέπετε το κλίμα, περιγράψτε μου κύριε Δημάρχη. Καταρχήν να πω ότι η Σαντορίνη ζει και αναπνέει στους ρυθμούς του τουρισμού. Είμαστε ακόμα σε υψηλή τουριστική περίοδο. Και θεωρώ ότι η Σαντορίνη είναι προσιλωμένη στην σωστή λειτουργία του νησιού, των επιχείρησεών τους, αλλά παράλληλα παρακολουθεί με ενδιαφέρον και τις εξελίξεις εν ώψη των δημοτικών εκλογών. Είμαι ευχαριστημένος από το προεκλογικό αυτό κλίμα μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι εκτός ολίγων εξαιρέσεων δεν έχουμε εξάρσεις, υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός με τοποθετήσεις και επιχειρήματα τα οποία δεν ξεφεύγουν από τα συνήθη, ας πούμε, επιχειρήματα και γεγονότα άλλων εκλογών. Θεωρώ ότι είναι καλό το κλίμα. Ήσασταν δήμαρχος 4 χρόνια και θέτεται ενώπιον των θηραίων πολιτών δημοτών σας ξανά και ζητάτε την επανεκλογή σας. Το έργο το οποίο παρήξατε στην τετραετία αυτή θητείας σας έχει τα εφόδια και τα εχέγγυα για να σας ανανεώσουν την εμπιστοσύνη οι θηραίοι πολίτες, κύριε Σιγάλα. Σίγουρα ναι, διότι αυτή η τετραετία δεν ήταν μια κανονική τετραετία. Ήταν μια δημοτική περίοδος πρωτόγνωρη, όπου εμείς ως Δημοτική Αρχή είχαμε 6 έδρες στις 27, όμως έπρεπε να δημιουργήσουμε, έπρεπε να πάρουμε αποφάσεις και νομίζω ότι τα καταφέραμε, διότι οι αποφάσεις που πήραμε, έστω και με ισχυρή μειοψηφία, ως μειοψηφία εννοώ των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν πάρθηκαν άλλες φορές, οι οποίες η Δημοτική Αρχή είχε ισχυρή πλειοψηφία. Δηλαδή, η γενναία απόφαση να πάρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θέλουμε λιμάνι στη Σαντορίνη χωρίς να παρεμβαίνουμε στη θέση και όπου θέλει ας είναι, ήταν μια μεγάλη απόφαση. Και επίσης η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να πάμε με σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με ΣΔΙΤ, στο θέμα των απορριμμάτων, και αυτό ήταν μια μεγάλη απόφαση. Τολμήσαμε, συνεργαστήκαμε, έτσι κι αλλιώς το DNA μας ως παράταξη αυτό είχαμε. Μας αρέσουν οι συνεργασίες, μας αρέσει η επικοινωνία, όμως ξέρουμε και να σχεδιάζουμε και να διεκδικούμε, να θεμελιώνουμε και να υλοποιούμε. Όπως καταλαβαίνετε, μια τετραετία, ιδιαίτερα μια τετραετία όπου η πανδημία κυριάρχησε στη μεγαλύτερη περίοδο αυτής, αλλά παράλληλα είχαμε να διαχειριστούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση για την υγεία μας και την οικονομία μας, αλλά ταυτόχρονα να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε τα μεγάλα πράγματα στο μέλλον. Ο στρατηγικός σχεδιασμός που κάναμε ως δημοτική παράταξη και καταθέσαμε στην κυβέρνηση, όπου έγινε πραγματικά μια αποτύπωση η οποία ξεκίνησε να υλοποιείται από την πρώτη μέρα της θητείας μας, αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Ζητούμε λοιπόν, όπως είπατε, τη συνέχιση πια του έργου μας για την ολοκλήρωσή του, ιδιαίτερα στα μεγάλα έργα, όπως είναι τα θέματα των υποδομών, θέμα του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της προβολής. Και νομίζω ότι έχει αντιληφθεί ο Σαντορινιός και οι κάτοικοι ότι πρέπει να μας δοθεί η δεύτερη ευκαιρία με μια κανονική, θα έλεγα, θητεία, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το μεγάλο έργο που έχουμε ήδη ξεκινήσει. Φαντάζομαι σε αυτή την προεκλογική περίοδο που μεσολάβησε κύριε Σιγάλα ότι ήρθατε σε επαφή, γυρίσατε την τοπική σας κοινωνία, μιλήσατε με συλλογικότητες, μιλήσατε με πολίτες, με επιχειρηματίες και τι σας έλεγαν, τι σας έμεινε από όλη αυτή την προεκλογική εμφάνισή σας και περιοδία στον τόπο σας. Καταρχήν να πούμε ότι
Σχεδιάσαμε πάρα πολλά πράγματα και ταυτόχρονα λειτουργήσαμε και υλοποιούμε. Η έλλειψη ενημέρωσης στους δημότες ήταν ένα μειονέκτημα για μας, διότι κάναμε πάρα πολλά, αλλά δεν τα επικοινωνήσαμε. Οπότε μας δόθηκε η ευκαιρία σε αυτό το μικρό διάστημα να αποκαλύψουμε πραγματικά ποιο είναι το μεγάλο μας έργο, σε ποιο στάδιο υλοποίησης είναι και με χρονοδιάγραμμα πότε ολοκληρώνεται. Θα έλεγα λοιπόν μέσα από αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό, τον οποίο έχουν αντιληφθεί όλοι, είδαν και ένιωσαν ότι είχαν μια δημοτική αρχή η οποία με σοβαρότητα και υπευθυνότητα σχεδίασε για πρώτη φορά και αντί να ρίχνει τουφεκές στον αέρα, το σχέδιο αυτά θεμελιώθηκαν και άρχισαν να υλοποιούνται. Νομίζω ότι στα μεγάλα θέματα, στα θέματα των υποδομών ιδιαίτερα, όπου το θέμα των μονάδας διαχείρισης των απορριμμάτων είναι γεγονός, έχει δημοπρατηθεί από το Φόδο Ανατολίου Αιγαίου τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2022, ένα χρόνο πριν, ως επίσης το νέο λιμάνι το οποίο ήδη χωροθετήθηκε και ολοκληρώνεται η φάση των εγκρίσεων από όλες τις υπηρεσίες για το λιμάνι, έτσι ώστε από του χρόνου να μπει σε δρομολόγηση υλοποίηση, δημοπράτηση δηλαδή, είναι γεγονός. Ως επίσης το κυκλοφοριακό δίκτυο, στο οποίο δουλέψαμε πάρα πολύ, τόσο στην βελτίωση της ποιότητας του τάπητα, όσο και στην σχεδιασμό και διάνοιξη νέων δρόμων, οι οποίοι θα βοηθήσουν πραγματικά τη Σαντορίνη και τους κατοίκους να έχουμε μια καλύτερη λειτουργία. Θα έλεγα ότι αυτό έχει γίνει αντιληπτό, ο κόσμος το έχει καταλάβει, έχει νιώσει ότι πραγματικά το τιμόνι του Δήμου είχε σταθερή πορεία και ότι αυτή η δημοτική αρχή, εμπλουτισμένη πια και με νέα πρόσωπα και ιδιαίτερα πολυπλησέστερη, μπορεί να υλοποιήσει, θα έλεγα, όλα αυτά τα μεγάλα, τα σχέδια τα οποία έκαναμε. Είμαστε στην υλοποίησή τους και ζητούμε ουσιαστικά την παράταση της θητείας μας για την ολοκλήρωση, γιατί δεν είναι δυνατόν μέσα σε 2 χρόνια, στην 2 πανδημίες, να έχεις και την προετοιμασία αλλά και την υλοποίηση των μεγάλων. Άρα λοιπόν το προεκλογικό σας πλέον πρόγραμμα και αυτό το οποίο επικοινωνήσατε περισσότερο με τους δημότες σας, κύριε Δήμαρχε, είναι ότι θέλετε να ολοκληρώσετε αυτό το σχεδιασμό τον οποίο χαράξατε αυτή την τετραετή παρουσία, την οποία είχατε την ευθύνη του Δημάρχου, και παράλληλα μέσα από την επόμενη πενταετία να συνεχίσετε αυτά τα οποία είχατε υποσχεθεί στους θηραίους πολίτες και ότι παίρνουν το δρόμο της υλοποίησής τους και ζητάτε βέβαια την επαναψήφιση του προσώπου σας και του συνδυασμού σας. Πού εδράζετε αλήθεια, ποιοι είναι οι βασικοί άξονες για την επόμενη πενταετία, κύριε Σιγάλα, το πρόγραμμά σας και η δική σας πολιτική η οποία θα εφαρμόσετε για τα επόμενα 5 χρόνια. Αφενός μεν θα συνεχίσετε αυτά που σχεδιάσατε και τα οποία δεν έχετε ολοκληρώσει, έχετε κάτι καινούριο φρέσκο για την επόμενη πενταετία, το οποίο απευθύνατε στους πολίτες. Καταρχήν να πω ότι παραλάβαμε ένα νησί το οποίο είναι κορυφαίο στον κόσμο, αλλά είχε μια εσωστρέφεια. Η προηγούμενη διοίκηση του νησιού με μεμψημυρία και φοβικότητα εκλιπαρούσε τότε, θυμάμαι, την εκάστοτε κυβέρνηση να την κηρύξει σε πτώχευση, δηλαδή σε υπερτουρισμό και χωρισμό. Μάλιστα με επιχειρήματα τραγικά του μεσημέρα, το ότι δεν μπορώ να μαζέψω σκουπίδια μου, δεν μπορεί να κινηθεί ο κόσμος, μην βλέποντας ότι οι υποδομές του νησιού δεν ήταν αυτές που αρμόζουν στη Σαντορίνη. Ακόμα και ένα κανονικό λιμάνι που δεν έγινε ποτέ, δεν σχεδιάστηκε ποτέ από τους προηγούμενους και μάλλον δεν το ήθελαν κιόλας. Εμείς λοιπόν το πρώτο μας μέλημα ήταν να λύσουμε τα μεγάλα θέματα. Το θέμα του λιμένους, του νέου λιμένους, ήταν απαραίτητο να γίνει, γι' αυτό και η πρώτη μας απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν να γίνει το πρώτο λιμάνι της Σαντορίνης. Παράλληλα, το θέμα των απορριμμάτων έπρεπε να μπούμε σε έναν τρόπο διαχείρισης με θερμική επεξεργασία. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά, αλλάξαμε τον περιφερειακό σχεδιασμό για τη Σαντορίνη, κάναμε μελέτες υλοποίησης αυτής της μονάδος και την καταθέσαμε στην Γενική Γραμματεία ΔΥΠ πολύ γρήγορα για να μπορέσουμε να χρηματοδοτηθούμε. Χρηματοδοτηθήκαμε με 8,5 εκατομμύρια ευρώ και προκηρύξαμε την οριστική μονάδα με την σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που σήμερα είναι γεγονός. Παράλληλα, έπρεπε να κλείσουμε αυτόν τον χώρο που δεν μας τιμά,
το Χαδάρι της Σαντορίνης και να κάνουμε ενδιάμεση λύση. Ήδη, αν θυμάστε καλά, πριν ένα μήνα, εγκρίθηκε και από το ΚΑΣ, από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, εγκρίθηκε η μελέτη μας αποκατάστασης, οπότε είμαστε αυτή τη στιγμή στη φάση της δημοπράτησης και κλείσιμο, οριστικό κλείσιμο του Χαδά στη Σαντορίνη για πάντα. Και ταυτόχρονα πήραμε εξαίρεση πριν λίγους μήνες από την Βουλή των Ελλήνων για από τη ζώνη 1 να μπορέσουμε να κάνουμε ενδιάμεση διαχείριση. Επίσης, μεγάλη σημασία δώσαμε στο νοικοκύρεμα αυτού του νησιού, όπως είναι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο είναι πρώτων πυλών, είναι ολοκληρωμένο και έτσι λοιπόν η Σαντορίνη θα μπορεί να αποτυπώσει και τις υποδομές, αλλά και το σχεδιασμό, τόσο στον τουρισμό, όσο και στη λειτουργία για το μέλλον. Λύνουμε το πρόβλημα της στέγασης, δίνουμε περισσότερους χώρους αθλητικούς, δίνουμε χώρους για τα σχολεία μας, χρησιμοποιούμε την ψηφιακή μετάβαση, χρηματοδοτηθήκαμε με 2.350.000 για τα smart, όπου η Σαντορίνη πλέον γίνεται έξυπνο νησί. 1,5 εκατομμύριο έχουμε ήδη δημοπρατήσει για την ηλεκτροκίνηση, να αποκτήσουμε ηλεκτρικά οχήματα στο Δήμο, αλλά και λεωφορείακια μαζικής μεταφοράς και έχουμε πραγματικά ανατρέψει όλη αυτή την απραξία του παρελθόντος σε μια δημιουργικότητα η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί. Όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα γίνονται, ολοκληρώνονται μέσα στην επόμενη τριετία, της επόμενης πενταετίας. Υπάρχει κίνδυνος, εάν δεν είμαστε εμείς, να αλλάξει η ρότα, να ξαναγυρίσουμε πίσω και να μην έχει κανένα μέλλον το νησί. Αυτό το γνωρίζουν οι δημότες, γι' αυτό και μας στηρίζουν και πιστεύουμε ότι Δευτέρα θα μπορούμε να συνεχίσουμε ακάθεκτο το έργο μας. Δεν θα πρέπει, κύριε Σιγάλα, κάτι την εκτίμησή μου να υπάρχει μία συνέχεια στην εκάστοτε δημοτική αρχή, εάν και εφόσον, αφού υπάρχουν αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, εάν αλλάζει μια δημοτική αρχή, να ολοκληρώνεται αυτό το οποίο λέμε συνέχεια της δημοτικής αρχής. Είναι δυνατόν σε κέραια ή σοβαρά ζητήματα ενός τόπου, και μιλάμε και για τη Σαντορίνη, ο οποίος είναι ένας παγκόσμιος προορισμός, δεν θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια, αν και εφόσον. Κοιτάξτε, ως νέα δημοτική αρχή χωρίς πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σαν μια νέα δημοτική αρχή όπου είχε την ατυχία να ξεκινήσει με 2 χρόνια πανδημίας, όπου έπρεπε να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στον άνθρωπο και στην οικονομία του τόπου. Ως μια δημοτική αρχή που βάλε μεγάλους στόχους, οι οποίοι έχουν ένα χρόνο ολοκλήρωσης πάνω από 3 και 4 χρόνια, όπως είναι αυτά που είπα προηγουμένως, όπως καταλαβαίνετε, παρά τις αντικσότητες, σχεδιάσαμε, θεμελιώσαμε, διεκδικήσαμε χρήματα, τα πήραμε και αυτή τη στιγμή υλοποιούμε. Είναι πλέον, φυσικά και αυτό έχει συνέχεια, όμως κάποια από αυτά κινδυνεύουν. Όταν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, όπου αυτή τη στιγμή κέριο σημείο για το λιμάνι, όπου ολοκληρώθηκε η μελέτη χωροθέτησης και παροχής εγκρίσεων, όμως πρέπει να συνεχιστεί να υλοποιηθεί η υπόσχεση που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τον Ιούνιο του 2020 έδωσε στη Σαντορίνη, ότι η Σαντορίνη επιτέλους επί των ημερών του, στη δεύτερη θητεία, όπως είχα πει τότε, θα αποκτήσει και θα υλοποιήσει το μεγαλύτερο έργο που είναι το νέο λιμάνι. Επίσης, το θέμα των απορριμμάτων, ναι, θα μπορούσε να κινδυνεύσει, διότι αν δεν είμαστε εμείς, η επόμενη δημοτική αρχή, θα μπορούσε να γίνει ένας άλλος τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων, ο οποίος θα ήταν οικονομικότερος, αλλά δεν θα ήταν ο τρόπος που ορμόζει αυτό το νησί. Όπως καταλαβαίνετε, οι ράγες στις οποίες έχουμε βάλει να κινηθεί αυτό το νησί για να σηκωθεί ακόμα πιο ψηλά, μπορεί να κινδυνεύσουν από επικίνδυνες απόψεις υπερτουρισμού, κορεσμού, αλλαγή ρότας και να χαθεί όλη αυτή η πολύτιμη δουλειά, η οποία νομίζω ότι είναι αποδεκτή από όλους τους Σαντορινιούς και δίνει μέλλον στα παιδιά μας. Στην πολιτική ατζέντα του Αντώνη του Σιγάλα, του Δημάρχου Σαντορίνης, κύριε Σιγάλα, οι έννοιες, οι όροι, αγάπη, εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, διαφάνεια, τι θέση κρατούν αυτοί, οι περιγραφές σας κάνω σαν έννοιες? Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα, διότι όταν ξεκινήσαμε άρχισαν οι κινδυνολογίες του στυλ ότι είναι νέα τα παιδιά και δεν μπορούν να ανταποκριθούν, ότι άφησε λεφτά η προηγούμενη δημοτική αρχή και ίσως να τα σπαταλήσουμε.
ο τρόπος της διαχείρισης άφηναν αιχμές, τις οποίες όμως σε καμία περίπτωση, όπως αποδείχθηκε στην πορεία, ότι όχι μόνο δεν σπαταλήσαμε χρήματα, φέραμε πάρα πολλά χρήματα. Ενδεικτικά θα σας πω ότι το ταμείο που παραλάβαμε όταν ξεκινήσαμε ήταν 20 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα έχουμε στο ταμείο μας 25,5 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχουμε εισπράξει τα 2 χρόνια της πανδημίας από το τελεφερίκ, τα έσοδα από το τελεφερίκ 14 εκατομμύρια ευρώ για τα 4 χρόνια. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ούτε 1 ευρώ από το τελεφερίκ και επίσης το μισό της εκατό του 20 και του 21 που υπερβαίνει το 5, τα 5 εκατομμύρια, ούτε αυτά μπήκαν στα ταμεία μας. Παρά τα αυτά, παραλάβαμε ένα Δήμο με προϋπολογισμό 33 εκατομμύρια το 2019 και το 2023 ο προϋπολογισμός ξεπέρασε τα 52 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι παρά το ότι είχαμε στέρηση εσόδων, παρά το ότι δεν χαρατώσαμε τους κατοίκους και τους δημότες, φέραμε πάρα πολλά χρήματα, διότι πραγματικά εκμεταλλευτήκαμε στο έπακρο όλα τα προγράμματα, τόσο από τον Τρίτη, όπου πραγματικά είμαστε πρωταθλητές, όσο από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης που ήδη χρηματοδοτηθήκαμε με 3 εκατομμύρια για την ασφάλεια οδικού δικτύου και συνεχίζουμε. Εγώ θα ήθελα πριν σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτές τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου να απευθύνετε ένα μήνυμα, έτσι ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, την παρουσία σας απολογιστικά. Επικοινωνήσατε το πρόγραμμά σας για την επόμενη πενταετία. Είστε γνωστός, θα κριθείτε φαντάζομαι από τους θηραίους και τις θηραίες. Αυτοί σας έχουν γνωρίσει, σας γνωρίζουν. Και αν πραγματικά είναι όλα αυτά τα οποία λέτε και περιγράφετε, πρέπει να σας ανανεώσουν την εμπιστοσύνη στις κάλπες της 8ης Οκτωβρίου. Το μήνυμά σας θέλω να δώσετε και να παρακαλέσω το σκηνοθέτη μας να πάμε σε μονοπλάνο. Ο χρόνος εσάς το επόμενο λεπτό, κύριε Σιγάλα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την μεγάλη ανατροπή το 2019 που έγινε από τους ίδιους τους δημότες και ένα μεγάλο ευχαριστώ διότι όλοι μαζί καταφέραμε με κοινωνική συνοχή σε δύσκολες στιγμές, με ενότητα η οποία μας διακατέχει και ισότητα, ισονομία σε όλους τους πολίτες, καταφέραμε τη Σαντορίνη να τη βγάλουμε πολύ ψηλά παρά την μεγάλη καταστροφή της πανδημίας, την ακρίβεια, τον πόλεμο και όλες αυτές τις συγκυρίες, τις αυξήσεις που έγιναν, όλες τις συγκυρίες με μεγάλη επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους, διότι συνέβαλαν πραγματικά εθελοντικά στις δύσκολες στιγμές αλλά και στο σχεδιασμό των οποίων κάναμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους ανεξαιρέτως, ακόμα και τους πολιτικούς μας αντιπάλους εισαγωγικά, ότι κάποιες στιγμές κατάφεραν, συνειδητοποίησαν ότι η δουλειά που κάνουμε είναι πάρα πολύ σοβαρή και συνέβαλαν και αυτοί λίγες αλλά κέρυες στιγμές στο να πάρουμε μεγάλες αποφάσεις. Νομίζω ότι αυτή η ανατροπή που έγινε το 19, αυτή πραγματικά η ανάπτυξη την οποία φέραμε και οι προοπτικές στη Σαντορίνη, η προβολή αυτού του νησιού που πετύχαμε, πρέπει να συνεχιστεί. Μπήκαμε στην ψηφιακή μετάβαση. Πραγματικά η Σαντορίνη θα γίνει έξυπνο νησί. Έχουμε μια καλύτερη καθημερινότητα και λειτουργία και αποδεικνύεται ακόμα και το 2023 ότι συνεχίζουμε να είμαστε πρωταθλητές παρά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο τουρισμός σε όλη την Ελλάδα. Η αγάπη μας για τους αναξιοπαθούντες, η αγάπη μας για τους άνεργους, τους απλούς ανθρώπους, στις δύσκολες στιγμές να είναι παρόν ο Δήμος, όποτε και αν χρειάστηκε, έδωσε ένα μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργούμε. Αυτός ο τόπος πραγματικά έχει πολλά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, τόσο για τα παιδιά μας, τα οποία μπορούν να κρατήσουν στα χέρια τους τη Σαντορίνη μας. Οπότε όλοι μαζί για την επόμενη πενταετία μπορούμε με αυτή την παράταξη που άνοιξε μια μεγάλη αγκαλιά και έχει μια πολύ όμορφη ομάδα από επιστήμονες, από απλούς ανθρώπους, από όλες τις επαγγελματικές τάξεις της Σαντορίνης. Και πλέον έχουμε το ISO, την πιστοποίηση αυτής της δύσκολης τετραετίας. Ζητούμε μια κανονική πενταετία, μια κανονική δημοτική περίοδο, όχι για μας, για όλους μας. Μια πενταετία όπου πραγματικά το όνειρο γίνεται πραγματικότητα, το όραμα για τη Σαντορίνη ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε, κύριε υποψήφιε, ξανά δήμαρχος για το Δήμο Σαντορίνης, και ό,τι καλύτερο, κρατώντας πάντοτε υπόψη σας όλη η αυτοδιοικητική, να διατηρήσετε την κοινωνική συνοχή, είναι το άπαν και το βασικότερο όπλο για να προοδεύει μια τοπική κοινωνία, πόσο μάλλον αυτός ο τόπος που λέγεται Σαντορίνη, που είναι ένα καμάρι για την Ελλάδα και ένα πολύ μεγάλο στυλοβάτη στην εθνική οικονομία. Να έχετε καλή συνέχεια και καλά αποτελέσματα, κύριε Σιγάλα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε πάντα να μπαίνουμε σε κάθε σπίτι και να επικοινωνούμε μέσω εσάς με όλους τους κατοίκους, όλους τους δημότες, και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή που πρέπει την Κυριακή να ψηφίσουμε με νυφαλιότητα, με ξεκάθαρο μυαλό, ξεκάθαρη σκέψη για την νίκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι. Ο υποψήφιος δήμαρχος για το Δήμο Θύρας, ο Αντώνης ο Σιγάλας. Εδώ να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια.